iCab. Όλα για τον πολίτη. Κανακάρι 207 Πάτρα. Τηλέφωνο 2616 008 593. Συντάξεις ΕΦΚΑ. Καταμέτρηση ενσύμων. Προϋποθέσεις αίτηση σύνταξης. ΑΣΕΠ. Διαγωνισμοί για δημόσιο. Αιτήσεις. Υπουργείο Συγκοινωνιών. Μεταβιβάσεις αυτοκινήτων. Εξυπηρέτηση ΟΑΕΒ. ΕΟΠΗ. Δημόσιο. Πιστοποιητικά. Σημείο αιχμής μέρος δεύτερο, κυρίες και κύριοι, με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου ΑΧΑΙΑΣ, τον κύριο Πλάτωνα Μαρλαφέκα, απόψε το βράδυ κοντά μας. Θα πάμε στο θέμα των ημερών, στο θέμα της περίοδου, στο θέμα που ταλαιπωρεί επιχειρήσεις και πολίτες και που προσπαθούν οι κυβερνήσεις και στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο να τα αντιμετωπίσουν. Είναι η κυρία Μαρλαφέκα η ενεργειακή κρίση. Έχουμε ξαναμιλήσει γι' αυτό. Έχετε κάνει και εσείς κάποιες συνέντευξεις στο Επιμελητηρίο. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε κάποια μέτρα. Νομίζω θα συμφωνήσουμε μαζί ότι το θέμα αυτό δεν μπορεί να το παρακολουθήσει ακόμη με αυτά τα μέτρα που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση. Ακούτε κι εσείς και γίνεστε δέκτης αυτών των λογαριασμών που φτάνουν στην αγορά και έχουν ξεπεράσει τα όρια τους οι επιχειρηματίες και οι επαγγελματίες και οι πολίτες. Τι θεωρείτε ότι μπορεί να γίνει ακόμη σε αυτό το επίπεδο, ως επιμελητήρια εννοώ πλέον? Καταρχήν να πούμε το εξής, ότι η ενεργειακή κρίση είναι καταρχήν αποτέλεσμα του παγκόσμιου lockdown που ζήσαμε το προηγούμενο διάστημα. Mm-hmm. Ο πόλεμος είναι κάτι που επιβαρύνει σαφώς όσο πιο γρήγορα λήξει ο πόλεμος ίσως υπάρχουν κάποιες ενέργειες σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο που μπορούν να γίνουν. Η ενεργειακή κρίση, έχω ξαναπεί και δημόσια ότι είναι η χειρότερη κρίση που θα ζήσουμε. Νομίζω το έχουμε πει και μαζί και ιδιωτικά από πέρσι την Άνοιξη, γιατί ο πληθωρισμός αυτή τη στιγμή σε μια οικονομία, σε οικονομίες μάλλον που είναι καταναλωτικές, είναι μεγάλο πρόβλημα. Και είναι μεγάλο πρόβλημα γιατί ακριβένουν μόνο τα πάγια, τη ενέργεια και τα προϊόντα. Mm. Απ' την άλλη δεν έχουμε και αύξηση μισθών, τουλάχιστον ακόμα, κάτι που θα έρθει, αλλά σε αυτή τη φάση η αύξηση των μισθών, χωρίς να έχει βρεθεί λύση, επιβαρύνει τον πληθωρισμό. Mm-hmm. Άρα θα κρυβαίνουν ακόμα περισσότερο οι υπηρεσίες και τα προϊόντα. Όχι όμως ότι δεν πρέπει να έρθει γρήγορα, έτσι. Εμείς και σαν επιμελητήριο, γιατί εμείς είχαμε την τύχη με το πρώτο lockdown να είμαστε η πρώτη πόλη που έκλεισε λόγω καρναβαλιού και ακυρώθηκε, είχαμε πει ότι δεν μπορεί αυτή η εξίσωση να λυθεί με μέτρα τα οποία μπορεί να πάρει μια οικονομία. Πρέπει να γίνουν ενέργειες, όπως και τώρα αυτό που λέμε, ότι επειδή η οικονομία μας είναι καταναλωτική, πιστεύω ότι πρέπει να δοθούν οριζόντια χρήματα στις οικογένειες. Απευθείας, δηλαδή. Απευθείας. Μάλιστα, το λέω και την προηγούμενη εβδομάδα είχα μια συνάντηση με τον κύριο Τσακίρη και του είπα ότι όποιος έχει πιστοποιητικό γέννησης πρέπει να παίρνει χρήματα ένα μήνα. Οριζόντια σε όλο τον κόσμο. Με τη λογική ότι στηρίζεται, όπως είπα, στην κατανάλωση, γιατί αυτή τη στιγμή αν μια οικογένεια είχε 100 ευρώ να καταναλώσει το μήνα, αυτή τη στιγμή έχει 80, μην έχει και 70, και τα προϊόντα και η υπηρεσία έχουν πάει 120. Το gap είναι πάρα πολύ μεγάλο. Mm. Αυτό λοιπόν θα φέρει μια μεγάλη συρρήκνωση στην αγορά. Η οποία είναι ήδη πραγματική. Οριζόντια, ναι. Μα ήδη είναι. Ναι. Μα αυτή τη στιγμή και στα σούπερ μάρκετ, να το δούμε, που είναι προϊόντα ευρείας καταναλώσεων και προϊόντα που είναι για διατροφή, ανακοινώσαν μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ μείωση στο τζίρο της τάξης του 8% και 10%, που αυτό είναι σε τζίρο, που σημαίνει ότι αν δεν τις ανατιμήσεις, μιλάμε για μειώσεις
25 και 30% συνολικά. Mm-hmm. Δεν είναι το 8%. Mm-hmm. Γιατί έχουν αυξήσει τιμές. Μπράβο. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, άρα λέμε για πάρα πολύ μεγάλη συρρήκνωση που στην αλυσίδα της οικονομίας μας χτυπάει όλους. Άρα είστε σαφείς. Νομίζω ότι με αυτά τα μέτρα λέτε δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Θέλει άλλα μέτρα, άλλη λογική. Πιο πρακτικά. Πιο πρακτικά. Πρώτα απ' όλα, ακόμα και την ενέργεια να μειώσουμε, να βρουν τρόπο οι κυβερνήσεις να μειωθεί η ενέργεια. Έχουν πάρει τόσο αυξήσεις οι πρώτες ύλες και αλυσιδωτά τα προϊόντα, υπηρεσίες, τα πάντα, τα οποία αν είναι να γυρίσουμε, αν υπάρχει τρόπος που είναι δύσκολο να γυρίσουμε στις παλιές τιμές, έχει καλώς, αλλά επειδή είναι δύσκολο αυτό, όταν αναβαίνεις ένα σκαλοπάτι ή δύο σκαλοπάτια ή τρία σκαλοπάτια, δεν κατεβαίνεις τρία πίσω. Πολύ δύσκολο. Έτσι, άρα σημαίνει ότι πρέπει να βρούμε τρόπο να μεγαλώσουν τα εισοδήματα των πολιτών και των διαθέσιμων. Έτσι είναι ξεκάθαρο. Και εδώ λοιπόν η θέση μου είναι ότι πρέπει να έρχεται επίδομα σε κάθε οικογένεια, στα παιδιά, σε όποιον έχει. Έκτακτο λόγο τη συγκυρία, δηλαδή. Ναι, ναι. Δεν νομίζω ότι λύνεται αλλιώς αυτό. Λύνεται σαφώς. Λοιπόν, θέλω να πάμε λίγο, να ξαναγυρίσουμε λίγο και να πάμε πιο συγκεκριμένα να δούμε την κατάσταση στην περιοχή. Εγώ σε επιμελητήριο παραδοσιακά θυμάμαι από τα χρόνια που έκανα και εγώ ρεπορτάζ εδώ, ότι έχετε τη δυνατότητα να έχετε φωτογραφία τη επιχειρηματική κατάσταση στην περιοχή ένα χρόνο με το άνοιγμα και το κλείσιμο των επιχειρήσεων που έχουμε και τα στοιχεία που διαθέτει το επιμελητήριο, γιατί αναγκαστικά όποιος ανοίγει ή κλείνει μια επιχείρηση πρέπει να περάσει από εσάς, από το επιμελητήριο. Η εικόνα που υπάρχει, ποια είναι τα τελευταία δύο χρόνια, κυρίως της πανδημίας και γενικότερα, κύριε Μαλαφέκη? Για να είμαστε πιο... θα σας πω την τελευταία χρονιά, το 2021, ναι, που με βάση τα στοιχεία, με τα στοιχεία του ΓΕΜΗ που έχουμε, mm-hmm. Παρά την εικόνα λοιπόν της συρρήκνωσης που παρατηρείτε, έχουμε κάποια ενέργεια, οι νέοι προσανατολίζονται στο επιχειρήν και αυτό αποτυπώνεται από τα στοιχεία, όπως είπα, του ΓΕΜΗ, και στη διετία 2021 έχουμε 83 επιχειρήσεις περισσότερες στη μεταποίηση, 280 στο εμπόριο και 684 με θετικό πρόσημο στις υπηρεσίες. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει λοιπόν, αυτό είναι το ισοζύγιο, δηλαδή είναι σε σχέση με αυτές που έκλεισαν. Ανοίγουν περισσότερες από όσο ναι, αυτή τη στιγμή έχουμε μια συγκυρία και το έχουμε παρατηρήσει από το 19, που έχουμε θετικό πρόσημο στις επιχειρήσεις. Η μία ανάγνωση λέει, μας δίνει μια αισιοδοξία, απλά απ' την άλλη κλείνουν μεγαλύτερες επιχειρήσεις και ανοίγουν μικρότερες. Έτσι. Βέβαια το 83 στη μεταποίηση, που η μεταποίηση θεωρείται ότι μια θέση εργασίας μεταποίηση είναι 3 με 4 στην αγορά, αντιστοιχεί, μας δίνει μια αισιοδοξία παραπάνω. Είναι 83 επιχειρήσεις στη μεταποίηση. Όμως δεν πάβει ότι εμείς σαν περιοχή έχουμε μείνει πολύ πίσω. Είμαστε στη μέση περίπου του ΑΕΠ της Ελλάδος και αυτό θέλει πάρα πολύ δουλειά στο να αλλάξουμε την οικονομία της περιοχής. Εδώ θέλω να πάω τώρα και θέλω να πάω στο ΑΕΠ γιατί πριν από κάποιο διάστημα με αφορμή μια συζήτηση που νομίζω είχα στο διευθύνση μου είχατε πει ότι από την έρευνα που είχατε αναθέσει και τη μελέτη που είχατε αναθέσει για να σας δώσουν συγκεκριμένα στοιχεία από εταιρεία που κάνει αυτή τη δουλειά για το ΑΕΠ της περιοχής, είχατε απογοητευτικά στοιχεία. Και θέλω να τα δούμε λίγο μαζί, γιατί ότι η Αχαΐα ήταν πίσω σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, το είπαμε και πριν, σε σχέση με τα έργα. Το ότι είναι πίσω και σε σχέση με τα εισοδήματα και με το ΑΕΠ, νομίζω ότι είναι ακόμη πιο απογοητευτικό. Και θέλω να μου πείτε εδώ τι στοιχεία έχουμε και τι δυνατότητες υπάρχουν μπροστά. Με βάση λοιπόν το κατακεφαλήν ΑΕΠ, που είναι το μέσο εισόδημα του κάθε... Του κάθε πολίτη. Στην Αχαΐα. Γενιά στην Αχαΐα. Αυτή τη στιγμή έχουμε λοιπόν ότι η Αχαΐα βρίσκεται στην 23η θέση από τους 51 νομούς. Αυτό από μόνο του πρέπει να μας προβληματίσει όλους. Mm-hmm. Είναι αποτέλεσμα των πολιτικών και των υποδομών που μείναμε πίσω. Και βέβαια και σαν περιφέρεια είμαστε στην 7η θέση μαζί με τους άλλους δύο νομούς, mm-hmm. στο σύνολο των 13 περιφερειών. Περιφερειών. Έτσι. Άρα έχουμε χαμηλό ΑΕΠ και ως Αχαΐα και ως Δυτική Ελλάδα.
Συμφωνούμε. Ναι. Βέβαια, βέβαια. Ναι. Δεν είναι ότι οι άλλες περιοχές είναι περίπου κοντά σε εμάς. Ναι. Κατά κεφαλή ΑΕΠ. Αυτό από μόνο του αντιλαμβάνεστε ότι αν το δεις και το σκεφτείς, σοκάρει. Γιατί υποτίθεται ότι είμαστε η τρίτη πόλη, άρα η τρίτη περιοχή στην Ελλάδα, αλλά τα νούμερα λένε ότι είμαστε πολύ πιο φτωχοί από αυτό. Mm-hmm. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Mm-hmm. Και το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι πρέπει να σκεφτόμαστε διαφορετικά. Mm-hmm. Η σκέψη μέχρι τώρα σε όλα τα επίπεδα δεν μας έχει οδηγήσει στα καλά αποτελέσματα. Άρα θεωρείτε ότι πρέπει να γίνουν ενέργειες και σε ό,τι αφορά τους πολιτικούς εκπροσώπους της περιοχής προφανώς και αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις για την περιοχή. Πιο διεκδικητικοί πρέπει να γίνουμε, δηλαδή υπήρχε μια συζήτηση τα προηγούμενα χρόνια, θυμάμαι, ότι πρέπει να δούμε ότι δεν διεκδικείτε πράγματα για την περιοχή σας. Δεν καταφέρνετε πράγματα για την περιοχή σας. Και δεν μιλάω τώρα για το μελητήριο και τους εμπορικούς συλλόγους, μιλάω κυρίως για τις πολιτικές θέσεις, αυτούς που έχουν τη δυνατότητα να έχουν αποφάσεις σε υπουργεία, σε κυβερνήσεις κτλ. Θεωρείτε ότι με αφορμή και αυτά τα έργα που λέγαμε προηγουμένως και το γεγονός ότι πάμε ένα βήμα μπροστά στο αυτοκινητοδρόμιο, γίνεται η πατρόν πύργου, αυτή η κατάσταση μπορεί να ανατραπεί τα επόμενα χρόνια ή είστε απεσιόδοξος για τα επόμενα χρόνια? Εγώ θεωρώ ότι αν καταφέρουμε να κάνουμε ένα-δύο μεγάλα έργα στην περιοχή, θα έχουν τόσο δυναμική που θα αλλάξει την νοοτροπία. Γυρίζει το παιχνίδι, δηλαδή. Ναι, γυρίζει. Πιστεύω γι' αυτό και αυτό με το αυτοκινητοδρόμιο, εμείς σαν Επιμελητήριο Αχαΐας από το 12 που ξεκινήσαμε την προσπάθεια, και να διευκρινίσω ότι το Επιμελητήριο Αχαΐας είναι ένας φορέας το οποίο είναι σύμβουλος της πολιτείας, που σημαίνει ότι εμείς δεν είμαστε ένα δικαστικό όργανο. Εμείς πρέπει να είμαστε σοβαροί, να μιλάμε με τα Υπουργεία και τους Πρωθυπουργούς και να λέμε την άποψή μας τεκμηριωμένα. Mm-hmm. Όχι θέλω αυτό, mm-hmm, γιατί το θέλω. Mm-hmm. Το θέλω αυτό γιατί θα φέρει αυτό το αποτέλεσμα. Νομίζω αυτό το επίπεδο, με όλες τις κυβερνήσεις που περάσανε, το είχαμε πετύχει. Mm-hmm. Και θεωρώ αυτός είναι ο ρόλος του Επιμελητηρίου, να μιλάμε με όλους σοβαρά, να εκθέτεις απόψεις τεκμηριωμένα. Εμείς λοιπόν, από τότε που ανέλαβε το Επιμελητήριο, όλη η παράταξη, έχουμε βάλει δύο στόχους. Το ένα στόχο είναι ποιοι είναι οι πυλώνες που μπορούν να αλλάξουν την περιοχή. Ο ένας είναι η καινοτομία που παράγεται στο Πανεπιστήμιο. Δημιουργήσαμε το Πάτρας IQ. Θα μπορούσε να έχει πάει πολύ πιο γρήγορα. Όμως έχουμε δημιουργήσει, είμαστε η πρώτη, αν θέλετε, πόλη που έκανε μια έκθεση καινοτομίας. Διεκδικούμε να είμαστε η πρωτεύουσα της καινοτομίας. Η κουβέντα έχει ανοίξει. Mm-hmm. Έχουμε ανταγωνισμό από άλλες πόλεις, μεγάλες, Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Mm-hmm. Εκεί θέλουμε τη βοήθεια των πολιτικών. Των φορέων. Ναι. Πρέπει η τεχνογνωσία που παράγεται στα πανεπιστήμια να μπορέσουμε να τα παράξουμε προϊόν στην περιοχή μας. Δεν το έχουμε αξιοποιήσει στα πανεπιστήμια, το λέω, αυτό είναι νομίζω κοινός τόπος εδώ. Όχι, δεν το έχουμε αξιοποιήσει και σε πολλές περιπτώσεις δεν το προστατεύουμε και δεν το βοηθάμε να αναπτυχθεί. Το Πανεπιστήμιο είναι μια περιουσία που πρέπει να την διαφυλάττουμε σε όλους τους βαθμούς. Mm-hmm. Από εκεί πέρα ο δεύτερος πυλώνας για μας είναι αυτή η μεγάλη επένδυση του αυτοκινητοδρομίου. Mm-hmm. Και ο τρίτος πυλώνας, mm-hmm, είναι η αξιοποίηση, η εμπορική αξιοποίηση του λιμανιού. Mm-hmm. Άρα για να γίνει η εμπορική αξιοποίηση του λιμανιού πρέπει να έρθει το τρένο σε πρώτη φάση, να μπει μέσα στο νέο λιμάνι, να αλλάξει η φύση του λιμανιού σε εμπορικό, γιατί νομίζω το επιβατικό και το χάνουμε και χάνεται χρόνο με το χρόνο, αλλά νομίζω η προοπτική, λόγω του ανταγωνισμού της Ιγουμενίτσας, αλλά η προοπτική του λιμανίου της Πάτρας είναι το εμπορικό. Mm-hmm. Είμαστε το πιο κοντινό λιμάνι από τον Πειραιά. Ο Πειραιάς έχει φτάσει στα βάνη, δεν ξέρω αν μπορεί να αναπτυχθεί. Ήδη όσοι εξάγουν και εξάγουμε, έχουμε αρχίσει τα προβλήματα, τις καθυστερήσεις. Mm-hmm. 3 και 5 μέρες να περιμένει το κοντέινερ που εμείς πουλάμε, επειδή η βασική εξαγωγική δραστηριότητα της Ελλάδας και της περιοχής μας είναι με τρόφιμα. Κάθε μέρα που περνάει το τρόφιμο γυράσκει. Mm-hmm.
Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα στην ποιότητα. Άρα λοιπόν η Πάτρα θα μπορούσε να είναι το δορυφορικό εμπορικό λιμάνι του Πειραιά, της Ελλάδος να το πω, όμως πρέπει να έρθει γρήγορα το τρένο και το έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ, πάρα πολύ, γιατί μετά από δεν ξέρω πόσα χρόνια με την υπηγειοποίηση, που κατά τα άλλα μια χαρά είναι υπηγειοποίηση, αλλά δεν ξέρω αν έχουμε το περιθώριο να περιμένουμε όλα αυτά τα χρόνια για να γίνει υπογειοποίηση. Για να γίνει πλήρης υπογειοποίηση μετά. Εντάξει, αν έχουμε γίνει όλοι φτωχοί, δεν ξέρω και αν έχει το νόημα για μας. Είναι αδιάφορο να γίνει. Μπορεί να το εκμεταλλευτούν κάποιοι άλλοι, έτσι. Ναι. Λοιπόν, εμείς λοιπόν. Άρα πάντα είμαστε σε αυτούς τους τρεις πυλώνες. Είναι αυτό σαν αυτό που λέγαμε για το εμβόλιο. Mm-hmm. Το πιο καλό εμβόλιο ήταν το πιο γρήγορο. Mm-hmm. Το πιο καλό τρένο είναι το πιο γρήγορο που θα έρθει. Mm-hmm. Και να έρθει. Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν. Καταλάβαμε ότι από αυτούς τους τρεις πυλώνες περιμένετε να γυρίσει αυτό το παιχνίδι που είναι εναντίον μας αναπτυξιακά και σε εισοδηματικά για την Αχαΐα, όπως τα στοιχεία μας λένε. Θέλω να πάμε σε άλλα στοιχεία τώρα, γιατί είπα προηγουμένως όταν εισήγαγα την κουβέντα μας ότι είστε και πρόεδρος των ΕΦΠΑΕ, στον Διάμεσο Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, που έχει πολλή δουλειά αυτό το διάστημα και έχει πολλή δουλειά γιατί η πανδημία οδήγησε πολλές επιχειρήσεις να αναζητήσουν ρευστότητα σε τέτοια εργαλεία. Και θέλω να μου πείτε αν καταφέρατε ως ΕΦΠΑΕ να κάνετε σε ικανοποιητικό βαθμό, σε βαθμό που να σας ικανοποιεί αυτή τη στήριξη των επιχειρήσεων που επλήγησαν αυτά τα δύο χρόνια από τον COVID και ανάφηκα. Καταρχήν να σας πω ότι ευχαριστώ για την ερώτηση. Θα μιλήσω πρώτα. Είστε εδώ και ένα χρόνο πρόεδρος, έτσι. Είμαι από τον Μάρτιο του 2021. Ναι. Έχω κλείσει ένα χρόνο και μπαίνω στο δεύτερο. Στο δεύτερο. Ναι. Θα σας πω το εξής και θα τα πω πρώτη φορά και τα στοιχεία και γιατί ασχολήθηκα με τον ΕΦΠΑΕ. Ξεκινώντας το πρώτο lockdown και πανδημία, εδώ σε αυτό το γραφείο που μιλάμε σήμερα, είχαμε κάνει την πρώτη σύσκεψη με τον κύριο Σταϊκούρα διαδικτυακά. Είχα φωνάξει τους εμπορικούς, τον εμπορικό κόσμο της περιοχής και παραγωγικό και κάναμε μια τηλεδιάσκεψη. Από εκείνη την ώρα λοιπόν, αυτό που είπα στην πρώτη μας επαφή ήταν και η πρώτη φορά που έκανε ο κ. Σταϊκούρας με παραγωγικούς φορείς μιας περιοχής συνάντηση για αυτό το θέμα, είναι ότι και συνδέεται με αυτό που είπα ότι θέλουμε χρήματα άμεσα στην αγορά, είπα ότι τα μόνα χρήματα που έχουμε είναι τα ευρωπαϊκά. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε την προσπάθεια και να γυρίσουμε αυτά τα χρήματα τα ευρωπαϊκά να μην είναι επενδυτικά, γιατί αυτή τη στιγμή γιατί επενδύσεις μιλάμε, γιατί οράματα μιλάμε, όταν δεν ξέρουμε αν την άλλη μέρα μπορούμε να ανοίξουμε το κατάστημά μας, την επιχείρηση μας. Άρα λοιπόν, από τότε λοιπόν ξεκίνησα μια κουβέντα με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης και σε επίπεδο πέραν από το επίσημο, αλλά και σε φιλικό, γιατί έχω άριστη σχέση με όλο αυτό το, και το οικονομικό και το Υπουργείο Ανάπτυξης. Και όταν πήγα και συνάντησα τον κύριο Τσακίρη και του είπα τη σκέψη μου ότι πρέπει να γυρίσουμε αυτά τα εργαλεία να πείσουμε την Ευρώπη ότι πρέπει να είναι εργαλεία ενίσχυση των επιχειρήσεων και όχι επενδυτικά. Mm-hmm. Στην κουβέντα αυτή λοιπόν ο κύριος Τσακίρης ήρθε και μου είπε ότι αυτό που μου λες αντιλαμβάνεσαι για πόσες χιλιάδες προτάσεις πρέπει να διαχειριστούμε και αν είμαι πρόθυμος να βοηθήσω. Mm-hmm. Προφανώς, ξέρετε, θεωρώ ότι η θέση μου στο επιμελητήριο και από τότε που ανέλαβε το επιμελητήριο, αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι να βοηθήσω τους συναδέλφους μου. Mm-hmm. Που θεωρώντας ότι βοηθώντας τους συναδέλφους σου, βοηθάς την κοινωνία, βοηθάς τη θέση εργασίας, βοηθάς όλη την αλυσίδα της κοινωνίας μας. Άρα λοιπόν μου έγινε πρόταση ότι πρέπει να ασχοληθώ πιο ενεργά με το εργαλείο που λέγεται ΕΦΠΑΕ. Αντιλαμβάνεστε ότι πλέον από τη θέση του Προέδρου του ΕΦΠΑΕ ασχολούμαστε με όλη την Ελλάδα. Όμως εκείνη τη στιγμή έκρινα ότι η θέση μου για να βοηθήσω τους επιχειρηματίες, όχι μόνο τους επιχειρηματίες της Ελλάδας, είναι να μπω ενεργά σε έναν φορέα και να φέρουμε αποτέλεσμα. Mm-hmm. Αρκεί να σας πω για να καταλάβετε ότι
Έως να σας πω κάποια νούμερα για να αντιληφθούμε το μέγεθος. Mm-hmm. Ότι μιλάμε για το πλαίσιο στήριξης 14-20, mm-hmm. που λύγει τώρα. Πάντα έχουμε μια γέφυρα 1-2 χρόνων. Το ΕΣΠΑ 14-20. Μπράβο, και ξεκινάει το 21-27. Μέχρι την πρώτη τρίτου, την πρώτη τρίτου από το 14 μέχρι το 21, λοιπόν, να το πούμε χοντρικά, είχαν υποβληθεί 46.000-47.000 προτάσεις με 2,5 δις εντάξεις, αυτές είναι οι εντάξεις, mm-hmm. και στο χρόνο απάνω που είμαι εγώ πρόεδρος, από 47.000 έχουν πάει 112.000. Διπλάσια και πλέον. Μπράβο. Και 1,5 δις. Οι δε στις πληρωμές, που και αυτό έχει μία αξία, από το 14 στην πρώτη τρίτου είχαμε 25.000 πληρωμές, σύνολο και ΠΑΝΕΚ και ΠΕΠ των περιφερειών, με 574 εκατομμύρια επιδότηση, και μόνο από την πρώτη τρίτη ως σήμερα που μιλάμε, το 25 έχει γίνει 115.000 και έχουμε πληρώσει, έχω υπογράψει, 1,6 δις ευρώ που έχουν πάει στις επιχειρήσεις. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, σημαίνει 3 φορές απάνω στις εντάξεις και 4,6 φορές στις πληρωμές. Στα χρήματα που έπεσαν στην αγορά. Μπράβο. Θεωρώ λοιπόν ότι έπραξα το μέγιστο που μπορούσα να κάνω, γιατί όλα αυτά γίνανε, αντιλαμβάνεστε, και νομίζω ότι ακούσατε την αγορά, ότι πάντα υπήρχαν καθυστερήσεις στις εντάξεις, mm-hmm. Και στις πληρωμές. Mm-hmm. Η πρώτη φορά που έθεσα για να πετύχουμε αυτό ήταν η διασύνδεση, και αυτός είναι ένας από τους επόμενους στόχους μου που έχουμε στο επόμενο ΕΣΠΑ, να διασυνδέσουμε το πόσο κουέ το σύστημα του Υπουργείου με την ΑΕΔΕ, με το ΓΕΜΗ, με τα ασφαλιστικούς φορείς. Για να γλιτώνετε χρόνο. Για να γλιτώνουμε, δεν χρειάζεται, και αυτό είναι που γραφειοκρατία. Και το καταλαβαίνουν όλοι, όμως τα γρανάζια της γραφειοκρατίας που λέμε, που είναι όλος αυτός ο κρατικός μηχανισμός, εν πάση περιπτώσει, τόσα χρόνια, δεν θέλω να ζητάω κανένα χαρτί από τον συνάδελφό μου επιχειρηματία, ούτε να το ζητάω δεύτερη, ούτε τρίτη φορά. Mm-hmm. Είναι όλα στο σύστημα και μπορούμε να είμαστε online και να μην ζητάμε κανένα χαρτί. Mm-hmm. Να μας φέρνει το επιχειρηματικό του σχέδιο, να το εγκρίνουμε, να το τσεκάρουμε και να προχωράει. Και να προχωράει. Πάντως, αθρηστικά θεωρείτε ότι έχετε κάνει σημαντική δουλειά, και προκύπτει από τα νούμερα, έτσι, στο να φτάσουν στις επιχειρήσεις κάτω στην αγορά τα λεφτά γρήγορα και πολλά περισσότερα από τα προηγούμενα χρόνια, έτσι. Σας έδειξα το νούμερο. Ναι. Και πολλοί, ξέρετε τι γίνεται, αν κάποιος, επειδή τα νούμερα πάντα λένε την αλήθεια, σαν ακτινογραφία, γιατί είχαμε και ένα πρόβλημα ότι μπήκανε στο σύστημα να επιδοθούν επιχειρήσεις όπως η εστίαση, που δεν είχε ποτέ ξαναμπεί. Ακριβώς. Έτσι. Δεν είχε και κουλτούρα και γνώση αυτών των διαδικασιών. Ναι, μπήκαν, ναι, σε μια λογική, ήταν χιλιάδες οι προτάσεις, σας είπα τα νούμερα. Ναι, έγιναν υπό πολύ. Δηλαδή, φανταστείτε ότι πληρώναμε περίπου η αναγωγή, ξέρω εγώ, μπαίνανε 11.000 φάκελοι το χρόνο και φτάσαμε σε 115, άμα κάνεις τη διαίρεση. 115.000 φάκελοι. Από 11.000 που ήταν ο μέσος όρος, έτσι. Συν ακόμα ότι πληρώναμε, κάναμε εντάξει 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο και πληρώσαμε 1,6 δις. Μάλιστα. Είναι προφανές, προκύπτει από τα νούμερα. Έτσι. Τώρα, αυτό λοιπόν, και να σας το πω, είναι ότι και ένα άλλο που να οφείλουμε είναι ότι επειδή η θητεία μου στον ΕΦΠΑ είναι διετής, ήδη από το Υπουργείο, επειδή σχεδιάζουμε το νέο ΕΣΠΑ και πριν 10 μέρες πέρασα από τη Βουλή, ήδη μου έχουν ζητήσει τουλάχιστον άλλη μια διετία. Άλλη μια θητεία. Το οποίο ταιριάζει και με την νέα, αν θέλετε, που πήρα μια παράταση στα επιμελητήρια που θα πάνε εκλογές στο τέλος του 2023. Στο τέλος του 2023, ναι. Υπάρχει σύνδεση με τη δική μου θητεία στο ΕΦΠΑ. Τώρα, το 2021-2027, για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι και να πάμε προς το τέλος, το νέο πρόγραμμα, η νέα περίοδος του ΕΣΠΑ δηλαδή που ανοίγει,
θα περιλαμβάνει πάλι αρκετά τέτοια ποσά για τις επιχειρήσεις, κύριε Μαλαφέκα, δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη η κατανομή αυτή? Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι τα πρώτα προγράμματα που θα βγουν, και υπολογίζουμε ότι το Σεπτέμβριο θα βγουν τα πρώτα προγράμματα στον αέρα, έχουν να κάνουν ότι η σχέση με ενεργειακή αναβάθμιση, με ποια λογική, ότι θα μπορεί κάθε επιχείρηση, σας λέω τη λογική, ναι, 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 το πλαίσιο, ότι κάθε επιχείρηση θα μπορεί να υποβάλει πλαίσιο θέλοντας να επενδύσω και να πάρω νέα μηχανήματα. Ότι είναι αυτό που αυτό σαν αποτέλεσμα έχει την ενεργειακή αναβάθμιση να έχει χαμηλότερη κατανάλωση, θα εντάσσονται. Έτσι, αυτά είναι το πρώτο, γιατί αυτό μας καίει τώρα. Αυτή τη στιγμή μας καίει η ενέργεια. Είναι το επίκαιρο. Ναι. Έτσι. Αυτό που έχει ανακοινώσει ο κ. Σακύρης και θεωρώ ότι είναι πολύ σωστό, είναι ότι θα βγουν 4 με 5 βασικοί πυλώνες, οι οποίοι δεν θα ανοίγουν και θα κλείνουν. Mm-hmm. Γιατί ξέρετε, ένα από τα προβλήματα που είχαμε σαν επιχειρηματίες είναι ότι άνοιγε ένα πρόγραμμα και πολλές φορές κατέθετες φάκελο επενδυτικό γιατί άνοιγε το πρόγραμμα, όχι γιατί το ήθελες. Mm-hmm. Ή αντίστοιχα, έχω αυτή τη στιγμή ανάγκη να κάνω μια αναβάθμιση και περιμένω πότε θα ανοίξει ένα πρόγραμμα για να μπω να ενταχθώ να πάρω επιδότηση. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν, σωστά το Υπουργείο και με δικιά μας κουβέντα και σκέψεις, είναι ότι θα ανοίξει το πρόγραμμα, θα υπάρχει πλαφόν πόσα χρήματα δίνουμε, πόσα δις δίνουμε σε αυτό, σε αυτό τον πυλώνα και θα τελειώσει το πρόγραμμα όταν εξαντληθούν τα χρήματα. Mm-hmm. Άρα ο καθένας οποιαδήποτε στιγμή θα μπορεί να υποβάλει πρόγραμμα χωρίς να περιμένει πότε θα ανοιχτεί, θα είναι πάντα ανοιχτό. Μάλιστα. Έτσι, θεωρώ ότι είναι πολύ πιο λογικό. Και ξέρετε και κάτι άλλο, ότι εμείς άνοιγε ένα πρόγραμμα, περιμέναμε να τελειώσουν όλοι οι φάκελοι, άρα δεν κοιτάγαμε μέχρι να τελειώσουν οι φάκελοι να κλείσει το πρόγραμμα και τότε κοιτάγαμε όλους μαζί. Ενώ τώρα και στο ΕΣΠΑ θα υποβάλεις φάκελο, θεωρητικά θα μπορούμε στο μήνα, το έχουμε δει, mm-hmm, να παίρνεις την έγκρισή σου και άρα να υποβάλεις την έγκρισή σου. Πιο ομαλή διαδικασία, λέτε, και πιο αποτελεσματική για την αγορά. Λοιπόν, νομίζω ότι δώσαμε έτσι ένα στίγμα. Θα μπορούσαμε να συζητάμε πολύ ακόμα. Δώσαμε όμως ένα στίγμα στα περισσότερα θέματα και στα περισσότερα προβλήματα που απασχολούν την αγορά αλλά και την περιοχή μας. Θέλω να φτάσουμε προς το τέλος με κάποιες πιο προσωπικές ερωτήσεις για τους στόχους σας, τους δικούς σας πλέον, στο επιμελητήριο και γενικώς στα πράγματα της περιοχής. Ξέρετε, είμαστε σε μια περίοδο που αρχίζουμε και αναρωτιόμαστε όλοι τι θα κάνουν αρκετά πρόσωπα από την περιοχή. Εκ των πραγμάτων μπροστά μας έχουμε χρόνια κρίσιμα και για την περιοχή και για τη χώρα. Έχουμε και αναμετρήσεις πολλές που θα έρθουν μπροστά. Και θέλω να μου πείτε, εσείς έχετε εκλεγεί δύο φορές πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας. Πλέον έχετε και την αρμοδιότητα αυτή στην οποία αναφερθήκαμε προηγουμένως στον ΕΦΠΑΕ. Τα σχέδια του Πλάτωνα Μαρλαφέκα για το αύριο ποια είναι? Πρέπει να σας πω τα εξής. Εγώ όταν κατέβηκα στο Επιμελητήριο Αχαΐας, κατέβηκα σαν επιχειρηματίας γιατί θέλω να μείνω επιχειρηματίας. Νομίζω ότι έχουμε παρεξηγήσει στην Ελλάδα, και αυτό είναι μια νοοτροπία που πρέπει να αλλάξουμε, τη λέξη επιχειρηματίας σε πολλά επίπεδα. Ο επιχειρηματίας είναι αυτός που παράγει και φέρνει πλούτο στην οικονομία της περιοχής μας και της χώρας μας. Εγώ λοιπόν μπαίνοντας μπροστά το 2011 σε μια προσπάθεια, είναι καθαρά τι μπορώ να βοηθήσω εγώ από το μετερίζει που είμαι του επιχειρηματία. Ξέρετε πολύ καλά ότι έχω δεχτεί σε κάθε εκλογική αναμέτρηση προτάσεις και πάνω από ένα κόμματα για να κατέβω κάπου. Εγώ μπαίνοντας στο επιμελητήριο, αυτό που είχα πει τότε, προεκλογικά τότε, είναι ότι εγώ δεν βλέπω το επιμελητήριο για μια πολιτική μεταξέλιξη. Mm-hmm. Επειδή είμαι άνθρωπος ο οποίος αυτό που λέω, αυτό είναι, πάντα λέω τη δικιά μου αλήθεια, πολλές φορές πειράζει, αλλά δεν θα κοροϊδέψω ποτέ κανέναν. Θεωρώ ότι δεν μπορώ να λειτουργήσω με τους όρους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε κάποιο άλλο πόστο, mm-hmm, γιατί εγώ δεν είμαι αρεστός. Λέω τα πράγματα όπως είναι. Είπα λοιπόν ότι σε αυτή την πόλη πρέπει να ξανασυστηθούμε.
Δεν γίνεται πολιτικές εδώ και 40 χρόνων να τις βλέπουμε ακόμα και σήμερα και ανθρώπους που κρύβονται πίσω από άλλους να τις βλέπουμε ακόμα και σήμερα και αν εγώ δεν είμαι καλό παιδί θα πρέπει να τον μαυρίσουμε. Και αυτό, κύριε Πλή, δυστυχώς έχουν παίξει και πολύ μεγάλο ρόλο και έχουν πάει πίσω την περιοχή μας και τα ΜΜΕ. Εντάξει, τα ΜΜΕ διαχειρίζονται για μια πραγματικότητα συγκεκριμένη η οποία έχει να κάνει με συσχετισμούς και με πρόσωπα. Δεν θα διαφωνήσω ότι και τα ΜΜΕ έχουν τις ευθυνές τους γενικώς, κύριε Μαλαφέκα. Η μιζέρια και η γενική μετριότητα μας επισκιάζει όλους. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα, δεν τον βγάζω απ' έξω. Πολλές φορές έχω φτάσει στον εαυτό μου, έχω πιάσει τον εαυτό μου να με έχει κουκουλώσει η μιζέρια της περιοχής. Ναι, να πέφτει σε αυτή την παγίδα. Και να φτάσουμε στα αποτελέσματα που είπαμε πριν. Έτσι. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι τι πρέπει να κάνουμε. Έτσι. Ούτε να είμαστε παντού καλοί, ούτε να σε ανθρώπους που έχουν κάνει κακό στην περιοχή. Και η περιοχή, πολλούς ανθρώπους θα το γράψει ιστορία. Πιστεύω είναι άνθρωποι μονοματεπώνυμοι που κάνουν κακό στην περιοχή και συνεχίζουν και σήμερα να κάνουν κακό στην περιοχή. Γιατί μόνο το προσωπικό τους όφελος και τίποτα άλλο. Άρα εσείς, κύριε Μαλαφέκα, ολοκληρώνοντας τη θητεία που είπαμε ότι παρατείνετε κιόλας, δηλαδή εσείς θα είστε πρόεδρος του επιμελητήριου μέχρι το Δεκέμβριο του 2023, μου λέτε ότι συνεχίζετε να κάνετε τη δουλειά σας στο επιμελητήριο και στον ΕΦΕΠΑΕ. Προφανώς δεν έχετε να πείτε κάτι προς το παρόν για το τι άλλο μπορεί να σκεφτείτε στην πορεία των πραγμάτων. Εγώ δεν νομίζω ότι μπορώ να προσφέρω σε αυτό το κλίμα κάτι περισσότερο εκτός αν αλλάξει η λογική νοοτροπία του κόσμου και την νιώσω. Από εκεί πέρα, στόχο μου είναι να τελειώσω τη θητεία μου. Το έργο στο επιμελητήριο Αχαΐας, νομίζω μέχρι το 23, ξέρετε, ετοιμάζουμε την πλήρη αναβάθμιση του κτηρίου του επιμελητήριου Αχαΐας. Πιστεύω ότι στο επόμενο εξάμηνο θα έχουν ξεκινήσει τα έργα. Ήδη έχουμε, και ευχαριστώ γι' αυτό την περιφέρεια που μας χρηματοδότησε και θα βγει σε διαγωνισμό η ενεργική αναβάθμιση, αλλά περιμένουμε και μια άλλη χρηματοδότηση. Για να γίνει πιο λειτουργικό το κτίριο, λέτε, που είναι ένα σημαντικό κτίριο για την Πάτρα. Όχι από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, από άλλον φορέα, για να αναβαθμίσουμε ένα κτίριο, να το κάνουμε ένα σύγχρονο κτίριο με σύγχρονο συνεδριακό υβριδικό στο ισόγειο, μια αίθουσα υβριδική για συνεδριάσεις. Κάτι που λείπει από την πόλη μας. Και έχουμε κι άλλα να κάνουμε, όπως στην αναπτυξιακή που τρέχουν προγράμματα με startup επιχειρήσεις. Είμαστε περήφανοι που από εδώ, από το επιμελητήριο, έχουν ξεκινήσει επιχειρήσεις startup με προγράμματα ίντερε. Ελπίζω να υπάρχει μια καλή πρόταση συνέχειας μετά από μένα, για να μην χρειαστεί ξανά να ασχοληθώ άλλο. Νομίζω οι δύο θητείες είναι αρκετές. Νομίζω σε όλα τα επίπεδα. Και είμαι ένας από τους προτεργάτες που είχαμε θέσει ότι πάνω από δύο θητείες δεν χρειάζεται, αλλά να υπάρχει και μια καλύτερη πρόταση. Άρα, εμείς θα ξαναμιλήσουμε όταν θα τελειώνει τη θητεία σας στο επιμελητήριο Αχαΐας για να δούμε ο Πλάτωνας Μαλαφέκας που αλλού, αν έχει επιλέξει να προχωρήσει και να είναι κάπου αλλού. Προς το παρόν μένουμε σε αυτά που υπάρχουν σήμερα. Δεν είναι όμως ο στόχος μου, ούτε το έχω επιμελητήριο να χρησιμοποιήσω για κάτι άλλο. Εν πάση περιπτώσει, ποτέ να μην λες ποτέ, αλλά πραγματικά σας λέω μέσα από την ψυχή μου, δεν έχω κάτι άλλο στόχο. Μάλιστα. Μπορεί εξελίξει όμως, γιατί έρχεται μια πολύ δύσκολη περίοδος για τη χώρα μας. Πάρα πολύ δύσκολη. Τα επόμενα δύο χρόνια θα είναι πάρα πολύ δύσκολα και σε πολιτικό επίπεδο. Μάλιστα. Κύριε Μαλαφέκα, θέλω να σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι κάναμε μια κουβέντα καθαρή και χρήσιμη για τον κόσμο που μας ακούει και για τους επιχειρηματίες που μας ακούν. Και να σας ευχαριστήσω, να πω ότι θα τα ξαναπούμε εμείς. Ελπίζω την επόμενη φορά να είναι καλύτερη κατάσταση, να έχουμε τελειώσει με αυτά τα πράγματα που απασχολούν πολύ τον κόσμο και ταλαιπωρούν πολύ την αγορά και την κοινωνία. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα. Και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρίες και κύριοι, κυρίως εσάς που για ένα ακόμα βράδυ μείνετε μαζί μας. Καλό βράδυ.